Το Πάσχα όμως γιορτάστηκε διαφορετικά, όπως είπαμε, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο νησί μας. Θα πάμε σε ένα άλλο νησί αγαπημένο, που και εκεί, ιδίως εκεί, τα έθιμα γύρω από το Πάσχα είναι γνωστά, είναι λόγος για να προσελκύεται κόσμος διαχρονικά, που θα επισκεφτεί και θα περάσει τις διακοπές του και αυτές τις ημέρες, τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, στη Κέρκυρα. Έχουν αλλάξει όμως όλα. Επικρατεί μια ερημιά, μια άδεια εικόνα, όμως υπάρχουν εκείνες οι φωνές, μήπως να πω οι μελωδίες, οι νότες μέσα από το σπίτι, οι οποίες εκπέμπονται, μεταδίδονται και φτάνουν στις καρδιές και στις ψυχές όλων. Γιατί θα πω καλό μεσημέρι σε ένα κορίτσι που πολύ ήθελα να σας συστήσω. Είδατε η τεχνολογία πώς μας φέρνει κοντά. Θα πω καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά Χριστούς Ανέστη στην Εφέλη Άνθη. Είναι μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κέρκυρας και είναι ένα πολύ γλυκό και πολυπράγμων πλάσμα και είναι σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας κοντά μας. Νεφέλη μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Μας συγκίνησες, πρέπει να σου πω, και θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου και για να βάλω και τον κόσμο στο κλίμα που πιθανώς να μην έχει αντιληφθεί αυτό το όμορφο βίντεο το οποίο ανήρτησες από το σπίτι σου και φορώντας όπως και τώρα σε βλέπουμε την επίσημη στολή ως μέλος της Φιλαρμονικής. Στολή του Καποδίστρια. Μετάφερε μας λίγο στο τι ακριβώς έγινε και ποια ήταν αυτή η δύναμη η οποία σε ώθησε να βγεις στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, στο παράθυρο και να μας κάνεις όλους να αισθανθούμε αυτήν την ανάταση ψυχής με το φλάουτο. Κοιτάξτε, εδώ στην Κέρκυρα είμαστε αρκετά κλεισμένοι μέσα, θα μπορούσα να πω περισσότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάποια χωριά της Ελλάδας θα με καταλάβουν, γιατί οι περισσότεροι εδώ στην Κέρκυρα είναι μέσος όρος άνω των 50, οπότε τους προστατεύουμε αρκετά, οπότε είμαστε αρκετά μέσα στο σπίτι μας και προσέχουμε, κυκλοφορούμε με μάσκες, με γάντια αρκετά, οπότε και οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτόν τον αγώνα που κάνει όλος ο κόσμος. Οπότε αναγκαστικά, εφόσον ακυρώθηκε το Πάσχα, ακυρώθηκε και η Κυριακή των Βαΐων για εμάς. Οι περισσότεροι μουσικοί θα με καταλάβουν, γιατί το να βγαίνεις με την στολή της φιλαρμονικής σου και να παίζεις όλα τα εμβατήρια, ακόμα και τα πένθυμα εμβατήρια που παίζουμε ειδικότερα τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι ό,τι πιο συγκινητικό για όλους τους μουσικούς και ειδικότερα για τους Κερκυραίους, τους συγκινεί αρκετά. Για μένα είμαι 10 χρόνια στη Φιλαρμονική, 10 χρόνια έχω βγει σε όλες τις λιτανίες και τις παρελάσεις, έχω βγει ακόμα και όταν είχα 38 πυρετό. Αυτό λέει πάρα πολλά. Οπότε, ναι, οπότε εφόσον την Κυριακή των Βαΐων δεν μπορούσα να βγω, αναγκάστηκα να βάλω στον υπολογιστή μου να ακούγεται το εμβατήριο που παίζαμε κάθε χρόνο των Βαΐων και να παίξω στη γειτονιά μου τουλάχιστον να ακούσουν αυτές τις νότες και αυτές τις μουσικές. Πες μου, πόσο έντονη και πόσο μεγαλύτερη πιθανώς η συγκίνηση την οποία αισθανόσουν, διότι ήταν αρκετά διαφορετικό. Αν μου λες ότι και με πυρετό ήσουν και είναι βεβαίως υπέρτατη τιμή και συγκίνηση να συμπράττεις και να τα εμβατήρια αυτά να τα μεταδίδεις και να είσαι και εσύ μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας και σημαντικής. Πες μου πόσο διαφορετικό, δύσκολο και ταυτόχρονα όμορφο ήταν αυτή τη στιγμή κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Ήταν αρκετά συγκινητικό, γιατί ήθελα να εκφράσω ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και πραγματικά δεν ήταν δεδομένο το ότι κάθε χρόνο οι μουσικές βγαίνανε στον δρόμο και ακουγόντουσαν στον κόσμο όλα αυτά τα ακούσματα. Οπότε και εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα τρομερή συγκίνηση που έστω και μέσα από το σπίτι μου μπόρεσα να φορέσω τη στολή της φιλαρμονικής και να νιώσω παίζοντας το φλάουτο ότι είμαι στο δρόμο με τη φιλαρμονική μου. Είναι αυτό που κλείνω τα μάτια και νοερά μεταφέρομαι αλλού. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Ήταν σαν ένα μαγικό όνειρο. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, των γειτόνων βασικά, τι ήταν αυτό το οποίο είχες ως επιστροφή, ως feedback? Κάποιοι βγήκαν στα μπαλκόνια εδώ στη γειτονιά, η αλήθεια είναι αυτή. Ακούστηκαν και από άλλες φιλαρμονικές μετά αργότερα στα μεγάφωνα, τα εμβατήρια και όλα αυτά που παίζαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ήταν αρκετή η συγκίνηση και η συμπαράσταση που είχα στα social media. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλά like και πάρα πολλές ευχές από τον κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μουσική μιλάτε μια δική σας γλώσσα, πανανθρώπινη, που δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει όρια, δεν γνωρίζει τίποτα. Στην προκειμένη περίπτωση και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, πες μου λίγο πόσο έχει ενδυναμωθεί και έχει προωθηθεί αυτό όλο το εγχείρημα και αυτή η επικοινωνία.
Έχει φέρει πολύ κοντά, θεωρώ, τους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Πλέον πάρα πολλοί μουσικοί μπορούν να ακούσουν οποιοδήποτε μεγάλο μουσικό από την Αμερική, ας πούμε, στην Ελλάδα, πολύ εύκολα. Όλοι επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταξύ της μουσικής, παίζοντας διάφορα όργανα, παίζοντας διάφορα κομμάτια. Και νομίζω ότι αρκετά τα εμβατήριά μας παίχτηκαν σε όλο τον κόσμο μέσω των social media. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, ποιος είναι ο παλμός του, τι ακριβώς αισθάνεται, ότι είμαστε σε ένα σημείο που θα τα καταφέρουμε, περάσαμε δύσκολα, διότι γνωρίζουμε ότι είναι μια κλειστή κοινωνία, μια ζεστή κοινωνία και οι άνθρωποι με αυτή τη φιλοξενία και με αυτή την εξωστρέφεια και την επικοινωνιακή δυνότητα σε κάνουν και εσένα που είσαι ξένος επισκέπτης να αισθάνεσαι σαν να είσαι στον τόπο σου. Κοίτας τα μπαλκόνια, το έθιμο με τους μπότιδες. Πες μου λίγο όλη αυτή την κατάσταση, πώς την έχουν δεχθεί, πώς την έχουν αφομοιώσει και αν είναι σε ένα σημείο εξαιρετικά ελπιδοφόρο και αισιόδοξο για το ότι έρχονται καλύτερες μέρες πολύ σύντομα. Ήταν μεγάλη εντύπωση ότι παρόλο που ακουγόντουσαν από τα μεγάφωνα διάφορα κομμάτια των φιλαρμονικών, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι όταν περνούσα από διάφορες γειτονιές, ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι έβαζαν δυνατά τα μεγάφωνα για να ακούγονται τα εμβατήρια στο μπαλκόνι τους. Τι όμορφο, τι και συγκινητικό. Και να νιώθουν ότι είναι μέσα στις λιτανίες. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό αυτό που μας λες. Μας έχεις υποσχεθεί όμως και να σε απολαύσουμε και live. Μια μικρή γεύση να πάρουμε και εμείς σήμερα και εμείς και ο κόσμος, όχι μόνο της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας. Θα μας κάνεις το χατήρι. Ναι, θα σας παίξω τους Γκρεκούς, οι οποίοι παίζονται το Μεγάλο Σάββατο το πρωί με την πρώτη Ανάσταση όταν πέφτουν οι μπότιδες. Νεφέλη μου, σ' ακούμε. Είσαι εκπληκτική. Αυτό είναι το εμβατήριο. Θέλω εγώ να πατήσω χειροκρότημα. Αυτό το χειροκρότημα που ακούμε συνέχεια, όχι μόνο για τους ήρωες της πρώτης γραμμής, θεωρώντας μόνο τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και επίτρεψέ μου να πω για όλον εκείνο τον κόσμο, όπως εσύ, αλλά και για όλους εκείνους οι οποίοι από το δικό τους μετερίζει, βάζουν το λιθαράκι τους και κάνουν τη δική τους προσπάθεια να νιώσουμε καλύτερα όλοι μας, να αισθανθούμε ότι μπορούμε να χαμογελάσουμε και βεβαίως να περιμένουμε καλύτερες ημέρες. Και σου αξίζουν πολλά μπράβο. Είσαι γλυκύτατη. Θέλω λίγο πριν σε αποχαιρετήσω να μάθουμε κάποια πράγματα για σένα. Σπουδάζεις, είσαι φοιτήτρια πληροφορική στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σωστά? Ακριβώς, ναι. Αυτή τη στιγμή περιμένω κι εγώ με όλους τους υπόλοιπους να ορκιστούμε. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας αφήνει ακόμα. Το καθυστερεί. Το θέμα είναι να πάρεις το πτυχίο. Μάλλον να είσαι στον δρόμο για να πάρεις το πτυχίο. Το τσικ θα έρθει και αυτό. Μένεις μόνιμα στην Κέρκυρα. Μάλλον θέλεις να μένεις μόνιμα στην Κέρκυρα. Ποια είναι τα πλάνα σου, τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου? Στην Κέρκυρα θα ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να σχεδιάσω την καριέρα μου και να φύγω για ένα μεταπτυχιακό, εάν όλα πάνε καλά. Και βγούμε από αυτόν τον αγώνα και όλη η Ελλάδα βγει από αυτόν τον αγώνα. Πού θα ήθελες να πας? Θα ήθελα να πάω στο Πειραιά, στην Αθήνα, γιατί θα ήθελα να σπουδάσω ναυτιλιακά. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σου ευχηθούμε ότι ποθεί η καρδούλα σου να το έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Να έχεις πάντοτε υγεία και αυτήν την φρεσκάδα και αυτή τη θετικότητα που μας μετέφερες και εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ.